Αυτοί ρωτούν λοιπόν συχνά, και απαντάω με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν έχετε κλείσει τη διαπραγμάτευση. Γιατί, και θα μιλάω επί προσωπικού, ως υπουργός οικονομικών, θα αρνηθώ να βάλω την υπογραφή μου σε ένα τέτοιο πακέτο, το οποίο από πλευράς, αν θέλετε, μακροδυναμικής, δεν είναι δυναμικά συνεπές. Τα νούμερα αυτά δεν δένουν μεταξύ τους. Γιατί αν τη βάλω την υπογραφή μου, θα είμαι άλλος ένας υπουργός οικονομικών που υπογράφει ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, το οποίο γνωρίζει ότι δεν βγαίνει. Και δεν βγαίνει και αποδεικνύεται μαθηματικά ότι δεν βγαίνει. Δυστυχώς, από την άλλη μεριά, υπάρχει κατανόηση αυτού. Όμως παράλληλα, υπάρχουν και πολιτικοί περιορισμοί αποδοχής αυτού. Όταν σου λένε ότι στους διαδρόμους και κλεισμένο των θυρών, έχεις δίκιο, αλλά πώς θα το περάσω εγώ από το κοινοβούλιο μου. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Συνέπειες μεταξύ αυτών που πρέπει να γίνουν για να έχουμε το comeback και αυτών που μπορούν να περάσουν από τα κοινοβούλια. Και εδώ θα συμφωνήσω. Μάλιστα. Υπαρξιακά προβλήματα έχει ο κύριος Βαρουφάκης. Νομίζω λέει δεν θα βάλει την υπογραφή του αν δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή θα έχουμε συμφωνία ή θα φύγει ο κύριος Βαρουφάκης. Γιατί για να υπάρξει τέτοια ρήξη που να μην υπάρχει την 1η Ιουλίου μια σωσίβια λέβος για την Ελλάδα, δεν νομίζω να υπάρξει. Πώς μεταφράζεται τώρα αυτή, για πες μου λίγο. Τι είναι θέμα Βαρουφάκη. Πώς τη μεταφράζεται αυτή τη δήλωση. Όχι, δεν σωστά είναι. Το βλέπει. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι θέμα Βαρουφάκη. Δηλαδή δεν θα βάλει την υπογραφή του κ. Βαρουφάκη. Μίλησε για τον εαυτό του, δεν μίλησε για την κυβέρνηση. Ή να κατέβει μια τέτοια συμφωνία και να φύγει. Δεν είναι να μιλήσει σε πρώτο πρόσωπο. Ναι, όχι. Και να μην δεσμεύσει την κυβέρνηση. Πρώτον, δεν μιλάει. Είναι μόνο του. Είναι υπουργό οικονομικών. Είναι ω υπουργό οικονομικών. Άρα εκφράζει την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει κάτι απλό. Ότι αν το πακέτο αυτό μας οδηγεί στον ίδιο δρόμο. Είναι δηλαδή εφεσιακό μόνο, θα έλεγα, ή κυρίως εφεσιακό, όπως ήταν τα προηγούμενα.